είχα πει από την αρχή, από τη Δευτέρα που πήρα αυτή την απόφαση, ότι θα κάνω την προσπάθεια να συλλέξω τις 50 υπογραφές για να καταθέσω επίσημα αίτημα υποψηφιότητας για την αρχηγία της Νέας Δημοκρατίας. Πρέπει να σας πω ότι αυτή η εβδομάδα μια από τις πιο συγκινητικές εβδομάδες της ζωής μου. Ήταν η διαδικασία της συλλογής των υπογραφών, κάτω πάρα πολύ δύσκολο. Κατορθώθηκε την τελευταία στιγμή στην κυριολεξία. Ευχαριστώ την ΚΕΦΕ που δέχθηκε να εξετάσει την υποψηφιότητά μου παρότι μπήκαμε 3-4 λεπτά καθυστέρηση. Μπορεί και λίγο παραπάνω, μπορεί να ήταν και 8 για να είμαι ακριβής, γιατί θέλω να κατηγορήσω το κόμμα κατά οποιαδήποτε περίπτωση. Και ακόμα και αν έπαιρναν την άλλη απόφαση και μένα στο τυπικό γράμμα του νόμου, εγώ δεν θα έφερα καμία αντίρρηση. Πάνω απ' όλα είναι η Νέα Δημοκρατία, η ενότητά της και όλοι κοπιάζουμε για να πάει μπροστά και να μεγαλώσει και να πάρει ξανά την εξουσία. Γιατί πιστεύουμε ότι εμείς και οι ιδέες που εκπροσωπούμε θα κάνουν την Ελλάδα ξανά σπουδαία. Κύριε Γεωργίου, πόσες είχατε βρει και πόσες σας έλειπαν στο τέλος? Από τις 3 η ώρα περίπου μου έλειπαν 5 υπογραφές, οι οποίες μαζεύτηκαν τα τελευταία 20 λεπτά. Τα τελευταία 20 λεπτά, όταν κάποιοι φίλοι κατάλαβαν ότι δεν θα μπορούσα να καταθέσω, ξαφνικά άρχισαν να σπέβουν να στέλνουν τις υπογραφές. Από πού ήρθατε τρέχοντας? Ήρθα το γραφείο μου από την Ακαδημία, με μηχανή όπως είδατε. Νομίζω παραβίασα και μερικούς σηματοδότες, αλλά δεν θα είπατε. Μάλιστα. Ενημερώσετε τη καθυστέρηση. Φυσικά ενημερώθηκα τη καθυστέρηση. Είχα στείλει μήνυμα ότι θα έρθω με 2-3 λεπτά, γιατί είχε και εκείνη στον δρόμο, έτσι. Δεν είναι μόνο ότι. Εγώ είχα ολοκληρώσει συλλογή πριν τις 6. Δηλαδή είχα ολοκληρώσει συλλογή των υπογραφών περίπου 6 παρα 5. Αλλά μέχρι να φτάσω από το γραφείο της Ακαδημίας εδώ, καταλαβαίνετε ότι όσο γρήγορα να έρθω και με τη μηχανή και μας έρχεσαι στον δρόμο σε μια διασταύρωση, ένα χάος. Καθυστέρηση. Εν πάση περιπτώσει, τέλος καλό, όλα καλά ως προς αυτό. Θα συνεδριάσουν για να ανακριθούμε κανονικά υποψήφοι από Δευτέρα. Μπαίνουμε γερά στη μάχη. Θέλουμε μια Νέα Δημοκρατία δυνατή. Θέλουμε μια Νέα Δημοκρατία ανοιχτή στον κόσμο. Θέλουμε μια Νέα Δημοκρατία με όραμα. Θέλουμε μια Νέα Δημοκρατία με επίσης ιδέες. Και όλα αυτά τα πετύχουμε. Με τη βοήθεια του κόσμου θα έρθει μαζικά να ψηφίσει και να διαλέξει τον υποψήφιο που επιθυμεί. Όποιος και να βγει, το τονίζω, όποιος και να βγει, θα είναι άξιος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Και αν δεν είμαι εγώ, γιατί εγώ προσωπικά πιστεύω ότι θα είμαι εγώ. Εγώ θα τον υπηρετήσω πιστά και με αφοσίωση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, Γιάννη, πάμε για το ρεπορτάζ σου. Με ηρεμία τουλάχιστον τώρα φεύγει ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης.